Σώμα Ελμέδη Δικής Αθήνας χαιρετίζει τη σημερινή μαχητική συγκέντρωση, η οποία δείχνει το δρόμο. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, φοιτητές, όλοι μαζί διεκδικούμε το αυτονόητο. Προστασία της ζωής μας, προστασία της υγείας μας, να δείξουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι δεν είμαστε αναλώσιμοι. Δεν θα μείνουμε με δεμένα τα χέρια να μας διαλύσει ο κορονοϊός και η πανδημία. Αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, έχουν δείξει ποιοι είναι και με ποιους είναι. Αντί να υπερασπίζονται τα λαϊκά συμφέροντα, τις λαϊκές ανάγκες, υπερασπίζονται τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για σε αυτούς ρέουν αφιδώς χρήματα, ενώ για μας με ελάχιστα χρήματα προσπαθούν να ξεπεράσουμε όλα μας τα προβλήματα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους μαθητές, μαζί με τους γονείς, αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο που θα μορφώνει, υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, υπερασπιζόμαστε μέσω του αγώνα που κάναμε για την αξιολόγηση, ο οποίος δεν ήταν ένας κλαδικός αγώνας, ήταν ένας αγώνας που υπερασπίστηκε το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, τον ενιαίο χαρακτήρα, τη μόρφωση για όλα τα παιδιά. Ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε συμπαραστάτες, τους γονείς, τους μαθητές, όλη την κοινωνία. Η κυβέρνηση έχει δείξει ποια είναι. Θεσμοθέτησε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, την τράπεζα θεμάτων, θέλοντας να βάλει ταξικούς φραγμούς στους μαθητές, να μην μπορέσουν να προχωρήσουν στις πανεπιστημιακές και άλλες σπουδές τους, να βάλει φρένο στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Δείχνει λοιπόν ποια είναι και εμείς θα δείξουμε πολύ δυναμικά και σήμερα και τις επόμενες μέρες και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα ποιοι είμαστε. Όλοι μαζί, ενωμένοι και μαζί με το υπόλοιπο εργατικό λαϊκό κίνημα διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν. Καλύτερη ζωή, μόρφωση, υγεία για όλους. Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γιώργος Εφαίρης χαιρετίζουμε εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές που με πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλο αυτό το διάστημα αγωνιζόμαστε για να είναι τα σχολεία μας ασφαλή, ανοιχτά, για να αντιμετωπιστούν τα τεράστια μορφωτικά κενά που έχουν δημιουργηθεί και συνεχώς συσσωρεύονται. Εδώ και 2 χρόνια η κυβέρνηση διαχειρίζεται εγκληματικά την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας, από τα νοσοκομεία και τα σχολεία μέχρι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλους τους εργασιακούς χώρους. Εδώ και 2 χρόνια ζούμε καθημερινά με το άγχος αν θα είμαστε υγιείς. Αν τα παιδιά μας θα νοσήσουν και θα τα τρέχουμε για ελέγχους πληρώνοντας από την τσέπη μας, τεστ και μέσα προστασίας. Αν οι τάξεις μας γεμίσουν με κρούσματα που μας τα φορτώνουν να τα διαχειριστούμε. Αν οι μαθητές μας θα καλύψουν τις χαμένες διδακτικές ώρες για τις οποίες ευθύνεται το Υπουργείο που οδηγεί με την πολιτική του την εκπαιδευτική διαδικασία σε αδιέξοδο. Εδώ και 2 χρόνια βιώνουμε τις συνέπειες, αλλά ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί γονείς, μαθητές και εργαζόμενοι φωνάζουμε. Φωνάζουμε για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Τα σχολιά μας ως αιστείες υπερμετάδοσης μετά τις διακοπές, λόγω της έλλειψης σοβαρών μέτρων, προστασίας της υγείας και με τα παράδεκτα πρωτόκολλα, υπολειτουργούν. Ολοήμερα σε αναστολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες, σε δεκάδες τμήματα να μπαινοβγαίνουν συνάδελφοι στα κενά τους, να υποχρεώνονται εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης και των τμήματων ένταξης να αναπληρώνουν όσους νοσούν ή έχουν πάρει άδεια με επακόλουθο πλήγμα άλλη μια φορά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Και αντί το Υπουργείο και η κυβέρνηση να προσλάβουν εκπαιδευτικούς για να καλύψουν αυτά τα κενά, έρχονται με προσλήψεις ψίχουλα και με πρωτόκολλα λάστιχο να οριοποιούν μια κατάσταση, δηλώνοντας κανονικότητα. Επιπλέον, νομοθετούν άθλιες τροπολογίες που θα αναγκάζουν εργαζόμενους να νοσούν και να εργάζονται και άλλους να μην μπορούν να πάρουν ούτε άδεια ειδικού σκοπού να αρρωστήσουν τα παιδιά τους γιατί θα κόβεται ο μισθός τους. Η αθλειότητα σε όλο της το μεγαλείο. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Η εκπαίδευση στερείται τα αναγκαία χρήματα για τη στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων σε σημείο επικίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των μαθητών και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Απαιτούμε να παρθούν μέτρα εδώ και τώρα για ασφαλή και ανοιχτά σχολεία. Συνεχίζουμε τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες, συντονίζοντας τη δράση μας με τους γονείς, με τους μαθητές και όλους τους εργαζόμενους.
Συνεχίζουμε με την πανελλαδική σύσκεψη σωματείων το Σάββατο 22 Γενάρη στην Γράβα. Καλούμε όλους και όλες στον αγώνα για ένα πραγματικό σύγχρονο σχολείο με μόνιμο προσωπικό, με δικαιώματα, χωρίς ελλείψεις, που θα ικανοποιεί τις μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών και θα εξασφαλίσει την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Καλή δύναμη σε όλους!